Λοιπόν, πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο να συνεχίσουμε, να μην χρονοτριβήσουμε άλλο. Έχει πάει 7 και μισή η ώρα. Κύριε Δημητρίου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σημείο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από το Κυπριακό, που κανονικά θα έπρεπε αυτό ως θέμα να είναι συνεχώς το κύριο θέμα, αν θέλετε, της επικαιρότητας, το κύριο θέμα που πρέπει πάντα να μας απασχολεί ως εθνικό ζήτημα και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε ή και που αναμένεται να έχουμε τις επόμενες ημέρες, άμα και την συνάντηση της κυρίας Ολκίν με τον Γενικό Γραμματέα. Τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε? Κύριε Σημείο μου, καταρχάς να μου επιτρέψετε να μην διαφωνήσω ότι ασφαλώς ναι, το Κυπριακό είναι το ύψιστο εθνικό ζήτημα. Εκτιμώ και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε, ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα, το κύριο θέμα που απασχολεί όχι μόνο τις συζητήσεις αλλά και την κοινωνία. Mm-hmm. Ναι, τα βλέμματα αυτές τις μέρες είναι στραμμένα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου η κυρία Ολκίν, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες ακριβώς για να συζητήσουν την ανάγνωση των επαφών, mm-hmm. των τριών επισκέψεων που έχει πραγματοποιήσει στην χώρα μας και των συναντήσεων τόσο με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με τον κύριο Τατάρ, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, όπως η ίδια αναφέρει πολύ συχνά, αλλά και τις συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και στην Άγκυρα. Θα αναμένουμε, κύριε Σημείο, αυτό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Θα ανταλλαγούν απόψεις με τον Γενικό Γραμματέα και θα ανταλλαγούν και απόψεις ως προς τα επόμενα βήματα, τα οποία μπορούν να ληφθούν ακριβώς σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Πρέπει να το πω, είναι μια κοινή προσπάθεια, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η κοινή συνισταμένη Ηνωμένων Εθνών και Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός πάντοτε του συμφωνημένου πλαισίου. Mm-hmm. Κύριε, είμαστε αισιόδοξοι. Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε πάρα πολλές δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, και μιλώ για το εσωτερικό ως επιτοπλίστων, κινδυνολογία, αν θέλετε, για το κατά πόσο είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ ή στο παραπέντε του Κυπριακού. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η κυρία Ολκίν θα συνεχίσει, θα βρίσκεται μαζί μας και θα συνεχίσει τις προσπάθειες της το επόμενο διάστημα, ή είναι ορατό να τερματιστεί αυτή η θητεία της, αν θέλετε, και η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα διαμέσου και της κυρίας Ολκίν να φτάσουμε σε ένα στάδιο όπου θα επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις? Κύριε Σημείο, είμαστε ρεαλιστές. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε και γνωρίζαμε τις δυσκολίες που έχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε για ακόμη μια φορά ότι η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα στις προσπάθειες είναι αυταποδείχτη. Αυτό φαίνεται και από τις επαφές που ο ίδιος πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα. Να σας θυμίσω ότι πραγματοποιήθηκε κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Ότι διορίστηκε η προσωπική απεσταλμένη μετά από ένα δυστυχώς παρατεταμένο τέλμα, αν θέλετε, στις διαπραγματεύσεις. Η ίδια η κυρία Ολκίν, εξερχόμενη από την συνάντηση πέραν της μίας ώρας που είχε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά την τελευταία της επίσκεψη, επανέλαβε την προσήλωσή της στην επιμονή της ιδίας αλλά και του Γενικού Γραμματέα σε αυτή την προσπάθεια. Εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της η κυρία Ολκίν και ο Γενικός Γραμματέας. Είναι μέσα από την επιμονή, κύριε Σημεού, είναι μέσα από μια στάση συνέπειας και συνέχειας που μπορούμε να πετύχουμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για εμάς, κάθε μέρα η οποία περνά, χωρίς να υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό, χωρίς να υπάρχει η επιθυμητή οριστική επίλυση του Κυπριακού, λειτουργεί εις βάρος μας, και αυτό νομίζω είναι δεδομένο και δεν διαφωνεί κανείς. Εμάς η δική μας προσπάθεια, οι δικές μας πρωτοβουλίες ακριβώς λειτουργούν προς την να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις, να συμβάλλουν στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα. Είναι όμως δεδομένο, είναι αυτονόητο ότι για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται δύο. Είναι εδώ που θα πρέπει και η άλλη πλευρά να αποδείξει την ειλικρινή της βούληση για επίλυση του Κυπριακού. Έχουμε και επαναλαμβάνω, αλλά θα πρέπει καμιά φορά να σημειώνουμε, έχουμε αποδείξει εμπράκτως
ότι δεν είναι ρητορική η πρόθεση μας για επανάληψη των διαπραγματεύσεων, είναι ουσιαστική. Και μέσα από την ανακοίνωση των 14 μέτρων που αφορούν τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αλλά και μέσα από τα τελευταία πολύ σημαντικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αφορούν την πρόοδο των ευρωτουρκικών, μέσα από την πρόοδο στο Κυπριακό. Είναι τέτοιες πρωτοβουλίες και η στάση μας, οι οποίοι θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν. Πάντως είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και για το πρώτο εξάμηνο, το πόσο σημαντικό είναι της παρουσίας της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο και σε άλλες χώρες όσον αφορά το να ξεκλειδώσει κάποια στιγμή το Κυπριακό και να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Και έχει δηλώσει και η ίδια, νομίζω, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξέρει πώς μπορεί να ξεκλειδώσει. Και φαντάζομαι, η κυρία Ολκίν, αν ερωτηθεί, αν δεν το έχει πει ήδη, και ο ίδιος ο κύριος Στατάρ θα ξέρει τι θα πρέπει να κάνει ως κίνηση για να ξεκλειδώσει η διαδικασία του Κυπριακού. Ναι, κύριε Σημεώνα, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σημείωση, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πούμε. Να πούμε καταρχάς και να το επαναλάβουμε, ότι από την πρώτη στιγμή, από την στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για διορισμό απεσταλμένα από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Οι παραμέτρες τις οποίες είχε θέσει, πέραν προφανώς των ξεκάθαρων σαφών όρων εντολής που αυτοί απορρέουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, ήταν αυτό που η κυρία Ολκίν πραγματοποιεί. Δηλαδή, τις συχνές επισκέψεις με μια, αν θέλετε, ικανοποιητική περίοδο παραμονής στην Κύπρο, ακριβώς για να μπορέσει και η ίδια να σχηματίσει μια άποψη επί του εδάφους και επί των δεδομένων. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι πλέον, μετά από αυτές τις επισκέψεις, η κυρία Ολκίν έχει μια πιο σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει. Όσον αφορά για αυτή την αναφορά, ναι. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η δική μας πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, γνωρίζει τι πρέπει να γίνει για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και το πράττουμε, κύριε Σημειώνα, αυτά τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Και είναι εδώ που καταφαίνεται και νομίζω ότι είναι περίτρανη και η δική της, και η κυρία Ολκίν, η ανάγνωση της κυρίας Ολκίν, ότι ακόμη και σε μια κοινή συνάντηση, δυστυχώς, ο κύριος Στατάρ δεν ήταν διατεθειμένος να προσέλθει έστω για να συζητήσει. Και αυτό είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε να ήταν το πρώτο αυτονόητο βήμα, κύριε Σημείο. Η πρόθεση, η διάθεση για συζήτηση, έστω και στα σημεία στα οποία διαφωνούμε, αλλά να υπάρξει αυτός ο πρώτος καταρχήν διάλογος, γιατί έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι μέσα από την Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία μπορούν να απαντηθούν οι ανησυχίες των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας και οι ανησυχίες των Ελληνοκύπριων συμπατριωτών μας. Αλλά για να έρθει, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει έστω να προηγηθεί κάποιος διάλογος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα, πολύ πολύ σύντομα. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Λεδιπιώτη, αν είναι εύκολο, και για το θέμα των σερβερ. Είχε αναδειχθεί και πάλι αυτό το θέμα χθες μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτη. Τι γίνεται με τους συγκεκριμένους σερβερ? Και ένα δεύτερο ερώτημα που βγαίνει σήμερα μέσα από την εφημερίδα, οι πληροφορίες των συναδέλφων λένε ότι σχεδιάζεται και μετακόμιση για άλλους ακατάλληλους, για άλλους σερβερς, οι οποίοι επίσης βρίσκονται σε ακατάλληλους χώρους. Κύριε Σημεώνα, να σου πω ότι και τα δύο θέματα τα οποία θίγεται ή έχουν θιχτεί μέσα από ρεπορτάζ ήταν ζητήματα τα οποία ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ο κύριος Δαμιανού, είχε προχωρήσει σε ενημέρωση σε δημοσιογράφους, σε συναδέλφους σας, στην παρουσία μου και εμένα, ακριβώς μετά όταν παρέλαβε την έρευνα η οποία διεξάχθηκε, και ενημέρωσε και ο ίδιος για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, και ο ίδιος ενημέρωσε και για τις επιπρόσθετες ενέργειες, όπως σε αυτό στο οποίο αναφέρεστε, για άλλες περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να είμαστε προμηθείς για μια φορά, αν θέλετε, όσο προμηθείς μπορεί να είναι η πολιτεία μετά από αυτό το συμβάν. Ναι, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Είχε παραδοθεί στον Υφυπουργό τον περασμένο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει προωθηθεί από 10 Απριλίου στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου θα έχει την ευκαιρία να την μελετήσει και και η ίδια να εξέταται δικά της συμπεράσματα. Κύριε Σημεού, είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, σας λέω, ήμουν και εγώ παρόν, ότι ναι, τα ζητήματα τα οποία δυστυχώς προκύπτουν είναι διαχρονικά. Mm-hmm. Ναι, ενδεχομένως, όπως ο ίδιος είχε αναφέρει, προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, να ανέμενε μια πιο σαφή υπόδειξη, αλλά αυτή είναι η έρευνα, αυτά είναι τα δεδομένα. Έχει παραπευθεί και στην νομική υπηρεσία για τις δικές της απόψεις. Έχουμε εξαντλήσει, αν θέλετε, όλα τα απαραίτητα εργαλεία που είχαμε στην διάθεσή μας, γιατί η βούληση και η πρόθεσή μας είναι διπλή, κύριε Σημείο. Καταρχάς, αφενός
να επιλυθεί το ζήτημα με τους σερβερς και να μην ξαναζήσουμε ποτέ τον κίνδυνο που ζήσαμε, που βιώσαμε εκείνες τις μέρες, θυμάστε πολύ καλά, και να διασφαλίσουμε ότι και στις αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν εκ των προτέρων τα όποια διορθωτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν και λαμβάνονται και έχουν ληφθεί και λαμβάνονται. Και αφετέρου, ναι, προφανώς να εντοπιστούν εκεί και όπου μπορούν να εντοπιστούν οι ευθύνες και να αποδοθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα χρονολογείται από το 2003. Η ίδια η έρευνα έχει δείξει ότι όσοι εμπλέκονταν ή είχαν κάποιο ρόλο ενδεχομένως να έχουν αφυπηρετήσει, να μην βρίσκονται πλέον στην δημοσία υπηρεσία. Ως πολιτεία είχαμε όλη την πρόθεση, αν θέλετε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια όπως και πράξαμε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω όμως ότι βρίσκεται και ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο να επιλύσουμε αυτό το θέμα, το οποίο δεν θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να υπήρχε, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, κρατάω ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν, αλλά το πιο σημαντικό, να παραδειγματιστούμε από αυτό το συμβάν με τους συγκεκριμένους σερβερ και αν χρειάζεται να προβούμε σε κάποιες ενέργειες για άλλους κυβερνητικούς σερβερ για να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα. Που ήδη προβαίνουμε, κύριε Σημείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω, το έχει αναφέρει και ο Υφυπουργός. Υπάρχουν οι δηλώσεις που είναι δημοσιευμένες από τον Μάρτιο του 2024. Μάλιστα. Μετανάστες στην νεκρή ζώνη. Υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, κάτι επιπρόσθετο που μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα, ή η θέση μας παραμένει η ίδια, ότι δεν θα δεχθούμε κανέναν που τυχόν διοχετεύεται στην Κύπρο από την Τουρκία να περάσει στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Κύριε Σημερού, νομίζω είναι σημαντικό αυτό το οποίο και εσείς έχετε καταγράψει. Νομίζω και οι μαρτυρίες των ιδίων πλέον, και είναι κάτι το οποίο πρέπει, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι ναι, και οι ίδιοι εκ των 27, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε δηλώσεις, σε κάποια ρεπορτάζ τα οποία έχουμε δει, παραδέχονται την πορεία που έχουν ακολουθήσει από την Τουρκία για να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι, να θορυβήσει και τους αρμόδιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστές και υποχρεώσεις που έχει η Τουρκία, αλλά είναι και ενδεικτική η διαδρομή η οποία έχουν ακολουθήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ναι, οι 27, η τελευταία ενημέρωση που έχω μέχρι σήμερα το πρωί, παραμένουν εντός της νεκρής ζώνης, που συνδράμει η ειρηνευτική δύναμη. Βρισκόμαστε σε επαφή, σε συνεργασία με την UNFICIP προς αντιμετώπιση των όποιων ανθρωπιστικών αναγκών τους, εάν αυτό ζητηθεί και αν παραστεί ανάγκη. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Σημείο, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, και εμείς έχουμε τις υποχρεώσεις μας και πρέπει να εφαρμόζουμε και τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, και που είναι και σαφής, αλλά και αν θέλετε καθοριστικός στο πώς θα χειριζόμαστε τέτοια ζητήματα. Είμαστε, επαναλαμβάνω, όμως σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη. Κύριε Δημιουργία, αν έχουμε χρόνο και ένα σχόλιο για το θέμα με το Χαλούμι, τη συνάντηση που έγινε χθες στο Προεδρικό, παρουσία και του Προεδρου της Δημοκρατίας αλλά και όλων των εμπλεκομένων με το Χαλούμι. Γιατί αναφερθήκατε στις δηλώσεις σας σε έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία διαφάνηκε μέσα από την σύσκεψη? Κύριε Σημείο, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνη και διαφάνεια. Είναι ένα ζήτημα, το Χαλούμι καταρχάς, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την χώρα. Είναι ένα από τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε, το οποίο οφείλουμε να διατηρήσουμε και να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε. Και επίσης έχουμε το Χαλούμι ως ΠΟΠ, το οποίο πρέπει επίσης να διαφυλάξουμε. Και αυτό ήταν και είναι μια μεγάλη κατάκτηση την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε. Χθες, υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι, στην παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, επιχειρήθηκε, συζητήθηκε, ακουστήκαν οι απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό που διαφάνηκε είναι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη, δυστυχώς, κύριε Σημείο. Αυτό προφανώς οφείλεται και στην προστορία του όλου ζητήματος. Ένα ζήτημα το οποίο συζητείται όχι. Έλλειψη εμπιστοσύνη ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Ως προς την διεξαγωγή ενός ωφέλιμου διαλόγου για να μπορέσει αυτή η περίοδος που έχουμε μέχρι το 2029, η μεταβατική πλέον περίοδος, να γυρίσει όχι μόνο με ομαλότητα, αλλά και να τύχει αξιοποίησης για το καλό του Χαλούμιου. Θα ακολουθήσει, κύριε Σημείο, ένας νέος κύκλος συναντήσεων από την Υπουργό Γεωργίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση όμως θα λάβει τις αποφάσεις της στους δύο αυτούς στόχους που είναι διαπραγμάτευτοι, που έχω αναφέρει. Δηλαδή την διαφύλαξη του Χαλουμιού ως ΠΟΠ, αλλά και την διατήρηση του Χαλουμιού ως
το κύριο αγροδιατροφικό εξαγωγικό μας προϊόν, το δεύτερο προϊόν στις εξαγωγές μετά τα φάρμακα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και είναι αυτοί οι δύο παραμέτρες, αυτές τις δύο παραμέτρες, τις οποίες θα διαφυλάξουμε και τις οποίες θέτουμε ως βασικούς άξονες της όποιες αποφάσεις θα ληφθούν. Μάλιστα. Κύριε Δημητριώτη, θα ήθελα ένα σχόλιο, αν είναι δυνατόν, όσον αφορά την ανακοίνωση χθες της ΚΟΠ και το γεγονός ότι από την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο επιστρέφουν στα γήπεδα οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ναι, κύριε Σημεού, θυμάστε, δεν κάνω λάθος, και μαζί ξανά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα με την βία ή, αν θέλετε καλύτερα, με την ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους. Και είναι εδώ που έχουμε πει επανειλημμένα ότι είναι σε συνεργασία και συντονισμό, αν θέλετε, και με την αστυνομία, που θα πρέπει να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Θα πρέπει με γνώμονα την διατήρηση της τάξης της ασφάλειας στα γήπεδα να λαμβάνονται και τις αποφάσεις. Εμείς ως πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, είμαι βέβαιος ότι θα αξιολογήσει τα δεδομένα με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν σε καμία περίοδο, καμία περίπτωση η πολιτεία δεν επιθυμεί να ταλαιπωρεί τους φιλάθλους, δεν επιθυμεί να στερεί από τους φιλάθλους το δικαίωμα να βρίσκονται στα γήπεδα. Όμως έχουμε και την θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε την μεγάλη, τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων από κάποιους πολύ λίγους που δυστυχώς βρίσκουν και διαρκώς τρόπους για να μπορέσουν να παρανομήσουν, αλλά και να θέσουν τις ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Το ερώτημα, κύριε Δημητριώτη, είναι αν για την πολιτεία θα είναι αρκετό αυτό το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία λέει ότι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί επιστρέφουν με αυστηροποίηση ποινών. Και αν θέλετε να το αποκωδικοποιήσουμε και λίγο, το τι εννοεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι πως η ομάδα της οποίας ο φίλαθλος προβαίνει σε επεισόδια ή σε ρήψη φωτοβολίδων κτλ. Θα είναι αυτή η οποία και θα τιμωρεί διακολούθως με απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για κάποιες αγωνιστικές. Θα είναι αυτό αρκετό ή η πολιτεία δεν θα συμφωνήσει και θα ζητήσει και κάτι άλλο, ούτως ώστε να επιτραπεί τελικά η μετακίνηση των φιλάθλων? Κύριε Σημεού, να μου επιτρέψετε να μην τοποθετηθώ, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθούν οι συστάσεις, οι εισηγήσεις, οι αποφάσεις της ΚΟΠ και από το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και σε επίπεδο που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Όμως εκείνο το οποίο θα πρέπει να σας πω, να επαναλάβω, χωρίς βέβαια να είμαι αναγνωρίζοντας ότι αυτή δεν είναι μια σαφής απάντηση, αλλά αυτός είναι ο άξονας στον οποίο θα κινηθούμε, για μας προέχει να εμπεδωθεί η κουλτούρα της ασφάλειας στους αγωνιστικούς χώρους για τους αγνούς φιλάθλους, για τους φιλάθλους που θέλουν να απολαμβάνουν αυτή την γιορτή του αθλητισμού, που θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα για τα αυτονόητα ως πολιτή. Μάλιστα. Κύριε Δημητριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.